συνεχίζουμε να τιμάμε εδώ στο χώρο που ξεκίνησε η μικρή ομάδα των αγωνιστών κομμουνιστών για την έναρξη του ένοπλου αγώνα του λαού μας ενάντια στους φασίστες κατακτητές. Σε πείσμα όσων θα ήθελαν σιγά σιγά να ξεχνιέται ο Τιτάνιος Αγώνας που διεξήγαγε ο Ελλάς με μπροστάρι τον Άρη Βελουχιώτη ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό εμείς πάντα θα είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε ότι όχι μόνο το θυμόμαστε, αλλά αποτελούμε και συνεχιστές αυτού του αγώνα. Συνεχιστές μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, όταν θα κυριαρχεί η κοινωνική ισότητα, όταν ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός θα γίνει πράξη από τους λαούς της γης. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όσους έχουν δώσει τη ζωή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση με το ΕΑΜ, τον Ελλάς, την ΕΠΟΝ όσους πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της συμμετοχής τους στον αντιφασιστικό απελευθερωτικό αγώνα με φυλακές, με εξορίες, με βασανισμούς και με εκτελέσεις. Τιμάμε και όσους συνέχισαν τον αγώνα με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε έναν άνισο στρατιωτικό αγώνα αλλά με απόλυτη ηθική και πολιτική υπεροχή από την πλευρά των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού γιατί είχαν το δίκιο με το μέρος τους δίνοντας τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα ενώ ένα μεγάλο μέρος τους βρέθηκε για πολλά χρόνια στην πολιτική προσφυγιά. Αν κάνουμε αναφορά στο περιεχόμενο της εκδήλωσής μας και τι ακριβώς τιμάμε, είναι για να γίνει κατανοητό ιδιαίτερα σε ορισμένους που θέλουν να σβηστεί ή ακόμα καλύτερα να γραφτεί αλλιώ η πραγματική ιστορία, ότι δεν θα τους το επιτρέψουμε. Θα είμαστε εδώ όχι μόνο σε εμπόδιο στην ιστορική λύθη, αλλά και ως ζωντανή δύναμη, συνεχιστές που αντλούμε από αυτή την ιστορική μνήμη ορμή και αισιοδοξία για την ιστορική δικαίωση των αγώνων του λαού μας. Είναι ταυτόχρονα και μια απάντηση σε όλους εκείνους που έχουν αγκαλιάσει πλέον τους ιστορικούς αναθεωρητές όπως το Μαρατζίδη, το οποίο όλη η διαδρομή είναι υποταγμένη στην υπεράσπιση της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, αλλά και της διαστρέβλωσης της ιστορίας, ιδιαίτερα την περίοδο 1940-1950. Και ρωτάμε πώς πραγματικά μπορεί να συμβιβαστεί πολύ δε περισσότερο να αποδεχθεί ένας αγωνιστής της εθνικής αντίστασης, ένας απόγονος των αγωνιστών της αντίστασης, ένας αριστερός τη λογική ότι το ΕΑΜ και ο Ελλάς ασκούσε τρομοκρατία την περίοδο της κατοχής στον ελληνικό λαό. Προκαλούσα ανέφελα, ανόφελα με τη δράση του τις κατοχικές δυνάμεις, γι' αυτό και οι κατοχικοί εκτελούσαν και έκαιγαν χωριά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να λένε πω δικαιολογημένα συγκροτήθηκαν τα τάγματα ασφαλεία για να υπερασπιστούν το λαό που κινδύνευε από τον Ελλά και όχι από του Γερμανού. Αυτή την ιστορική πραγματικότητα προσπαθούν οι Μπαρατζίδη και Καλύβα να περάσουν στη συνείδηση ιδιαίτερα τη νέα γενιά, ώστε στρεβλά να αποτυπωθεί στη συνείδησή του ότι ήταν ανώφελη η αντίσταση που ανέπτυξε ο λαό μα, έφερε δεινά και όχι θετικά αποτελέσματα και αφού προτεργάτης τη αντίσταση ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, αυτό ευθύνεται για όλα όσα έφερε η κατοχή, αλλά και μετά την απελευθέρωση, τον εμφύλιο και την ανώμαλη πολιτική κατάσταση. Πρόκειται για αιμονικού αντικομουνιστέ που σήμερα οργανώνουν την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναφορά μα στα ζητήματα τη ιστορική συνέχεια και τη υπεράσπιση τη μνήμη και τη τιμή των αγωνιστών δεν γίνεται με τη μορφή μνημόσυνου, αλλά με τη μορφή επιβεβαίωση της υπόσχεσης και του όρκου μας ότι συνεχίζουμε σήμερα και εμείς τα χνάρια που άφησαν με την ανυποχώρητη στάση τους οι αγωνιστές κομμουνιστές και εδώ, στην περιοχή της Φιώτιδας. Μια περιοχή που έμελε να αποτελέσει το επίκεντρο αλλά και το εφαλτήριο για τη μεγάλη πορεία της αντίστασης και αργότερα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας απαντώντας στις προκλήσεις εκείνης της ιστορικής περίοδου. Ωστόσο όμως και σήμερα Μπροστά μα ορθώνονται νέε προκλήσει για το πώ θα πορευτούμε, πώ θα αντιμετωπίσουμε στα σύγχρονα δεδομένα την καπιταλιστική βαρβαρότητα και πώ ο λαό θα βρεθεί αύριο από καλύτερε θέσει για να διεκδικήσει το δίκαιο του και να κατακτήσει αυτά που το στερούν και να διεκδικήσει όλα όσα του ανήκουν. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, ήδη βρισκόμαστε μπροστά στη νέα σημαντική πολιτική μάχη στην ευθεία για τις νέες εκλογές της 25 του Ιούνιου. Έχοντας ως παρακαταθήκη το θετικό βήμα που έκανε ο λαός μας στις εκλογές του Μάη, με την εμπιστοσύνη που έδειξε στο ΚΚΕ, συνεχίζουμε για να κάνουμε ακόμα ένα πιο ισχυρό, πιο σταθερό βήμα προς τα μπρος, με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και κοινοβουλευτικά. Δεν παραγνωρίζουμε σε καμιά περίπτωση ότι παραμένει συνολικά αρνητικό ο συσχετισμό δυνάμεων και με την πρωτιά τη Νέα Δημοκρατία και με δεδομένο ότι οι δυνάμει των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, παρά τη μείωση που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν δυνάμει που συμπλέουν με τη Νέα Δημοκρατία στα στρατηγική σημασία ζητήματα και συνηγορούν στην αντιλαϊκή πολιτική τη. Το γεγονό ότι περισσότεροι από 427.000 ψηφοφόροι εμπιστεύτηκαν το ΚΚΕ στι εκλογέ του Μάη αποτελεί εφαλτήριο για να το ακολουθήσουν σε αυτές τις εκλογές ακόμα περισσότεροι. Να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη δική τους δύναμη. Τα εκλογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις εμπιστεύτηκαν σε αυτές τις εκλογές στο Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα τόσο στις πόλεις Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λαμίας, ωστόσο όσο και στον, των περιοχών που το εργατικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Αυτό έδειξαν και οι εκλογέ στο νομό όπου είναι σημαντικά αυξημένο το κύρος του κόμματο, όπω για παράδειγμα στην περιοχή τη Λοκρίδα, γύρω από τη Λάρκο, όπου εκφράστηκε και με ψήφο του Κουκουέ από ευρύτερε δυνάμει, φτάνοντα ακόμη και ξεπερνώντα το 20% σε αυτέ τι περιοχέ. Αντίστοιχα, σημαντική είναι η άνοδο και σε αγροτικέ περιοχέ όπου αναπτύχθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα αγροτικοί αγώνες, και η παρουσία εδώ των κομμουνιστών έπαιξε καταλητικό ρόλο στην εξέλιξη των κινητοποιήσεων αλλά και στην καθοδήγηση των αγώνων. Παράλληλα, αυτό το χρονικό διάστημα συναντάμε ανθρώπους που μπορεί σε αυτή τη φάση στις εκλογές, δηλαδή της 21 η του Μάη, να μην έκαναν το βήμα. Ωστόσο, χαμογελούν, είναι αισιόδοξοι, είναι ικανοποιημένοι από το ποσοστό του ΚΚΕ και τους προτρέπουμε αυτό που δεν κάνανε στις προηγούμενες εκλογές να το κάνουν τώρα, στις 25 του Ιούνιου. Σήμερα... Σήμερα μπορούμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γιατί εκλείπηκε το δίλημα που έμπαινε στις προηγούμενες εκλογές περί ή ακυβερνησίας. Βέβαια πλαστό δίλημα αφού, αφού με άνεση και τώρα θα μπορούσαν να συγκροτήσουν κυβέρνηση τα κόμματα που έχουν κοινή στρατηγική και φυσικά έχουν ξανακυβερνήσει και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Δεν προέκριναν τέτοια λύση και από την πλευρά ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί ξανά το λαό σε εκλογές, προφανώς για να λαϊλατήσει τις ψήφους των εργατικών λαϊκών ανθρώπων και να εγκλωβίσει ακόμη περισσότερους στη λογική του μικρότερου κακού. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, και σύντροφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την προεκλογική περίοδο που περάσαμε τόνιζε ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, με όποια ονομασία και αν προβληθεί, η ουσία του θα είναι αντιλαϊκή και θα εκπονήσει πρόγραμμα ενάντια στα συμφέροντα του λαού. Αυτό σήμερα το καταλαβαίνει όλο και περισσότερο κόσμο. Φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί σήμερα ούτε η πρόταση περί προοδευτικής διακυβέρνησης ή κυβέρνησης ειδικού σκοπού που πρόβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τα ποσοστά, τα ποσοστά, του έχουν καταρρεύσει. Πληρώνοντας, προφανώς, τη στάση που κράτησε τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αξιωματική αντιπολίτευση και πω αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο εξάγνησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την πρημοδότηση κιόλα με δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Το κύριο ερώτημα και το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι άλλο από το ποιος μπορεί να αποτελέσει σήμερα μαχητική στρατηγική αντιπολίτευση απέναντι στη διαφαινόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά πρόκειται, θα πρόκειται για αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει την επίθεσή της στους εργαζόμενους και στο λαό υπηρετώντα όπως έκανε άλλωστε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και, και του κεφαλαίου συνολικότερα. Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του Μάη, έρχονται στην επιφάνεια πιο φανερά τι προετοιμάζουν για την επόμενη μέρα. Εδώ εντάσσονται όλα τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Ο αριθμός τους ξεπερνά τα 250 του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αξιολογήσει της επενδυτικής βαθμίδας, τα πλεονάσματα, τα γνωστά πλεονάσματα για τα οποία έχει πληρώσει ο λαός μας και ξέρει καλά τι σημαίνουν, αλλά και η δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία με βάση τις δεσμεύσεις από το πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτό το περιγράφει πάρα πολύ καλά η αιαρινή έκθεση της Κομισιόν που αποκαλύπτει ταυτόχρονα και την πολιτική των κομμάτων που ομνίουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεσμεύσεις που θα έχουν επίπτωση στις δαπάνες που αφορούν του τομεί της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, κρίσιμους τομείς για τη λαϊκή οικογένεια. Είναι δεσμεύσεις για να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, διαμορφώνονται ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα για τους επενδυτές. Είναι δεσμεύσεις που αφορούν την ένταση χιλιάδων πληστηριασμών, χιλιάδων πληστηριασμών που είναι ήδη σε εξέλιξη. Φυσικά, εδώ πρόκειται για δεσμεύσεις επίσης απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, Πολιτείες Αμερικής της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας που βάζει σε κίνδυνο και στο στόχαστρο από την πλευρά της Ρωσίας στη χώρα μας και που η νατοϊκή ομπρέλα μπαίνει και πάνω από τις ελληνοτουρκικές διευθετήσεις, φυσικά έχοντας τον ορίζοντα τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Όλα τούτα αποτελούν το περίγραμμα της λεγόμενης σταθερότητας που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και πως ως κυβέρνηση φαίνεται ότι θα προχωρήσει ανεμπόδιστα και με περηφάνεια σε αυτά που υπηρετεί αφού πρόκειται για εξασφάλιση σταθερότητας στα κέρδη του κεφαλαίου των μονοπωλιακών ομίλων. Την ίδια ώρα που ο λαός μας σταματώνει Γι' αυτό και ζητά ισχυρή αυτοδυναμία. Αυτή τη σταθερότητα ωστόσο την εξυπηρετεί και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, στα λόγια προσπαθούν να διαφοροποιηθούν και μεταξύ του και από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, τα κόμματα αυτά θυμήθηκαν και το ρόλο του ω αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αφού πρώτα φυσικά είχαν δώσει εξετάσει, ψηφίζοντα την πλειοψηφία των νομοσχεδίων που είχε καταθέσει η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Όταν στεκόντουσαν απόμακρα από τις κινητοποίησεις του, του, λαού εν μέσω της πανδημίας, όταν το μόνιμο μότο τους ήταν «θα λογαριαστούμε μετά», όταν έδιναν συνένεση και μάλιστα ζητούσαν και υπουργού κοινή αποδοχή την ώρα που ο λαός δινοπαθούσε. Αλλά μήπω και το σύνολο τη πολιτική τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε τη σφραγίδα αυτών των κομμάτων, όταν όλα μαζί είχαν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο, ουσιαστικά αποτελ... Που ουσιαστικά αποτελούσε τι ράγε τη αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Δεν ήταν το Πασόκ που έλεγε προεκλογικά ότι μπορεί να συγκυβερνήσει είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα προγράμματά του είναι συνθέσιμα. Άλλωστε και τώρα, σε αυτή τη φάση, διαγωνίζονται για το ποιο έχει καλύτερα κοστολογημένο πρόγραμμα, χωρί να διαφέρουν επί τη ουσία τα προγράμματα μεταξύ του. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ. Στην πραγματικότητα θα καταλάβουν τα Υπουργεία πολίτευση στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και δείτε τώρα τι λένε. Ζητάνε τη στήριξη του λαού για να μην είναι παντοδύναμη η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Του απαντάμε. Καμιά αστική κυβέρνηση, όσου βουλευτέ και αν έχει, δεν είναι παντοδύναμη όταν υπάρχει εργατικό, λαϊκό κίνημα, όταν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. και σε αυτή τη χώρα ευτυχώς υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που στις εκλογές του Μάη πήρε το 7,23 και στις επόμενες εκλογές θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Και δυνατό ΚΚΕ σημαίνει δυνατό εργατικό κίνημα, δυνατός λαός να βάλει εμπόδια, να καθυστερήσει, να έχει ακόμα και κατακτήσεις. Αφού οι άλλοι άνοιξαν όχι δρόμο, αλλά λεωφόρο στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη τώρα κλαψουρίζουν για την δίθεν παντοδυναμία του. Όταν βέβαια δεν κλαψουρίζουν για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, κλαψου, κλαψουρίζουν για τα χαμηλά ποσοστά της Αριστεράς. Τους λέμε αυτό που τους λένε και οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι με τους οποίους σχετιζόμαστε και που τους γύρισαν την πλάτη και στήριξαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ πολέμησε στην πράξη την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και οι δυνάμει του δεν αθρίζονται με αυτού που ψήφισαν δεκάδε αντιλαϊκούς νόμου. Δεν μπορεί να αθριστούν αυτοί που καταψήφισαν την επικίνδυνη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με αυτού που την υπερψήφισαν και αποδέχονταν τον Ζελένσκι και του Ναζί του Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αυτοί που πάλεψαν για να μην μετατραπούν οι χώροι δουλειά σε ειδικέ οικονομικέ ζώνε χωρί δικαιώματα για του εργαζόμενου με αυτού που ψήφιζαν του νόμου του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αποτέλεσμα πριν τέσσερις μέρες να θρυνούμε ένα νεκρό και δυο σακατεμένους εργάτες στη ζώνη του περάματος. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ανάπτυξης που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία και την σιγοντάρουν τα άλλα κόμματα. Κέρδη πάλι βαμμένα στο αίμα των εργατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος της συλλογική σύμβασης εργασίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής αφορά στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασία δεν την έκαναν υποχρεωτική ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε φυσικά η επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να αθρηστούν αυτοί που πάλεψαν το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή με αυτούς που ανακάλυπταν εν έτη 2023 παραπλανημένους ψηφοφόρους για να δικαιολογήσουν το ψάρεμα ψήφων στα βρώμικα νερά του φασισμού όπως έκανε ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου και ο Βαρουφάκης. Καθαρές κουβέντε. Όπως καθαρέ είναι οι κουβέντε μας και για τα κόμματα μιας χρήση όπως αυτά που τώρα έμειναν εκτός Βουλής. Είναι κόμματα που επιστρατεύονται για να αξιοποιηθούν σε διάφορα παιχνίδια στο πλαίσιο του αστικού πολιτικού συστήματος και στη συνέχεια με την ίδια ευκολία που εμφανίζονται, με την ίδια ευκολία και αποσύρονται. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο λαό για αυτό που δεν, για, και γι' αυτό δεν πρέπει να χαθεί καμιά λαϊκή ψήφο σε αυτά τα κόμματα. Α θυμηθούμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε κόμματα όπω ο Λάο, η Δημάρ, η Ανέλ, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, το Μέρα 25 που μπήκαν στη Βουλή, εγκλώβησαν και παρέσυραν λαϊκό κόσμο και μετά είτε επέστρεψαν στην κήτη του είτε εξαφανίστηκαν. Καμιά ψήφο λοιπόν δεν πρέπει να πάει χαμένη, να σκορπίσει δεξιά και αριστερά, αλλά να πέσει με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, συντρόφισσε και σύντροφοι, αυτό που μετράει στι 25 Ιούνιου είναι πόσο δυνατό θα βγει το κουκουέ. Το μόνο κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα μπορεί να κάνει πραγματική μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και της στρατηγική και της, στρατηγικής της που αυτή θα εφαρμόσει. Το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δράση του στη Βουλή και κυρίως το έχει αποδείξει μα... μαζί με το λαό και την νεολαία στους δρόμους του αγώνα. Γι' αυτό τώρα το ΚΚΕ πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Ακόμη και από τους εργαζόμενους που δεν έκαναν το βήμα και μπορούν να το κάνουν τώρα. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που είναι συνεπής αντίπαλος αυτής της πολιτικής. Γιατί στο δίλημα ή τα κέρδη των λίγων ή οι ζωές των πολλών απαντάει καθαρά και εξάστερα οι ζωές των πολλών και κόντρα στα κέρδη των λίγων. Είναι το μόνο κόμμα που συγκρούεται με το σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους επιχειρηματικούς ομίλους που υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα. Είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δεσμεύσει από το σύστημα, και γι' αυτό αποτελεί τη μόνη αντισυστημική επιλογή. Είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί, που έχει πρόγραμμα εξουσία διακυβέρνηση, το οποίο προβλέπει να πάρει ο λαό τι τύχε στα χέρια του για να μην εναποθέτει τι ελπίδε του σε επίδοξου σωτήρε. Σήμερα όλοι και όλε χρειάζεται να σκεφτούν αλλά και να απαντήσουν. Ποιο θα είναι αύριο στου χώρου δουλειά, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στι επιχειρήσει, όταν η εργοδοσία θα ζητάει περισσότερε θυσίε, παλεύοντα για να υπογραφούν περισσότερε συλλογικέ συμβάσει. Ποιο θα είναι αύριο στι γειτονιέ, όταν οι λαϊκέ οικογένειε θα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του από τα κοράκια των φαντ και των τραπεζών. Ποιο θα είναι αύριο απέναντι στην κυβέρνηση, όταν ζητάει νέε θυσίε για να φορτώσει το λαό τα βάρη μια πιθανή νέα κρίση για να σουδούν ξανά οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζε. Ποιο θα είναι αύριο απέναντι στη νέα λιτότητα, στι νέε περικοπέ των κοινωνικών δαπανών, ποιο θα είναι αύριο στα, εργατικά, στα αγροτικά μπλόκα, δίπλα στου βιοπαλαιστέ αγρότε, δίπλα στου αυτοαπασχολούμενου και επαγγελματίε που παλεύουν σήμερα για την επιβίωσή του, ποιο θα είναι μπροστά με τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους, τους εργάτες του καλλιτέχνε και του διανοούμενου, του εργάτε του πνεύματο, τη τέχνη και τη ζωή για την πολιτιστική ανάταση του τόπου και του λαού για, για μεγάλε υπερβάσεις. Ποιο θα εμποδίσει ακόμη και τι αντιδραστικέ αλλαγέ που έχει στα σχέδιά τη η Νέα Δημοκρατία σε μια συνταγματική αναθεώρηση, όπω για παράδειγμα το άρθρο 16, όταν και τώρα προεκλογικά ΣΥΡΙΑΖΑ και ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ανοιχτή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ποιο θα είναι αύριο στι επάλξει του αγώνα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην παραπέρα εμπορευματοποίηση τη υγεία και τη παιδεία και τόσων άλλων. Ποιο θα είναι αύριο απέναντι στην υπερρελιστική εμπλοκή στο ΝΑΤΟ στο πλευρό του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία παίρνει νέε επικίνδυνε διαστάσει με θύματα το λαό μα και την νεολαία. Ποιο θα είναι απέναντι στι νέε επικίνδυνε εξελίξει που μαγειρεύονται στα ελληνοτουρκικά με την αμερικανική και ανατοϊκή ομπρέλα σε βάρο των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Η απάντηση είναι για όλου και όλε αυτονόητη. Εκεί θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και οι βουλευτέ του. Όσο περισσότεροι είναι αυτοί οι βουλευτέ, τόσο πιο δυνατοί θα είναι αυτοί οι αγώνε που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί. Με την ίδια μαχητικότητα, τις επόμενες μέρες θα πρέπει να εντύνουμε τη δράση μας. Να βάλουμε περισσότερες δυνάμεις στη μάχη και να απευθυνθούμε ακόμη πιο πλατιά στους εργαζόμενους και στο λαό και εδώ της περιοχής μας, ώστε στις νέες εκλογές της 25ης Ιούνιου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ΚΚΕ και να διατηρηθεί η βουλευτική έδρα στη θεότητα. Γιατί... Δυνατό ΚΚΕ και κομμουνιστής βουλευτής στη Φιώτιδα σημαίνει δύναμη για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και τον αγώνα τους. Σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για όλους τους εργαζόμενους της περιοχής, τους μικρομεσαίους αγρότες και αυτοπασχολούμενους, τη νεολαία και τους συνταξιούχους. Γιατί με δυνατό ΚΚΕ θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο η διεκδίκηση για την ενίσχυση του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η φωνή των πλημμυροπαθών που κινδυνεύουν ακόμα των κατοίκων της περιοχής της Κοιλάδας του Σπερχιού. Θα δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εγκατάσταση όπου θέλουν και όπως θέλουν των ανεμογενητριών στην Ήτη, στα Βαρδούσα, στη Μαλεσίνα και αλλού. Αλλά θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο και ο αγώνας ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια που βιώνει ο λαός της περιοχής μας. Στέλνουμε και από εδώ, σημειολογικά, από την Καλή Στεφανή, μήνυμα πίστης και αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε και στις εκλογές του Ιούνιου θα γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Είναι χρέο τιμή στου συντρόφου μα που πάλεψαν με αυτοθυσία για τα κοινά ιδανικά μα. Τιμή και δόξα στου πρωτοπόρου αντάρτε και στον πρωτοκομπατάνιο μας Άρη Βελουκιώτη. Τιμή και δόξα στο ΕΑΜ, τον Ελλά, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα. Τιμή και δόξα στο ηρωικό ΚΚΕ. Σα ευχαριστώ.